Γεια σας αγαπητοί φίλοι. Είναι εκπεφρασμένη η απειλή. Η Τουρκία θέλει να επιτεθεί και να καταλάβει ελληνικό έδαφος. Ο τελευταίος που το έχει πράξει αυτό κατά αυτόν τον τρόπο ήταν ο Μπενίτο Μουσολίνη και η Ιταλία με το τραγικό τέλος που είχαν οι δυνάμεις της στην περιοχή της Βορείου Υπήρου. Ιτήθηκαν κατά κράτο, διεσώθηκαν μόνο από την τότε γερμανική υπερδύναμη. Τώρα, ενώ έχουν κηρύξει στην ουσία τα τελευταία 3,5 χρόνια υβριδικό πόλεμο εναντίον της Ελλάδος, με αποκορύφωμα τα γεγονότα του Εύρου του Μαρτίου του 2020 και του Ρουτς Ρεΐς του καλοκαιριού της ίδιας χρονιάς, χωρίς να μειώνεται η ένταση, έχει λάβει χώρα αύξηση των υπερπτήσεων και των προκλήσεων στον αέρα, αλλά και των παρανόμων συμφωνιών που υπογράφει η Άγκυρα με δυνάμεις και αρχές μη εξουδοτημένες για τέτοιου είδου συμφωνίε στη Λιβύη πρόκειται περί των φιλότουρκων τη Τρυπόλεω, οι οποίοι έχουν υπό τον έλεγχό του κάποιε περιοχέ στη Δυτική Λιβύη και δυνάμει Σύριων μισθοφόρων φανατικών υπό την ηγεσία Τούρκων στρατιωτικών συμβούλων. Σε κάθε περίπτωση, λένε τώρα με αφορμή την δοκιμή του πυράβλου του βαλιστικού με βεληνικές άνω των 500 χιλιόμετρων ταϊφούν φυσικά και θα εισβάλλουμε στα νησιά αυτά δεν λέγονται σε οποιοδήποτε κανάλι αλλά στο CNN Turk και μα τα αναμεταδίδει έγκυρη πηγή ο ανταποκριτή του Σκάι στην Τουρκία, Μανώλη Κωστίδη. Λένε οι Τούρκοι, τα νησιά αυτά παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα με τον όρο να είναι αποστρατιωτικοποιημένα. Αυτά λέει ο γνωστό στρατιωτικό αναλυτή τη Τουρκία, Αμπτουλά Χαγάρ. Δηλαδή, τι σημαίνει η συζήτηση για την κυριαρχία των νησιών. Δηλαδή, του λέμε πω δεν μπορούν να έχουν την κυριαρχία αυτών των νησιών. Λέει και ο διευθυντή τη Χουριέτ, Αχμέτ Χακάν. Ναι, από τη στιγμή που δεν τήρησαν του όρου των συνθήκων και στα πλαίσια του δικαίου, ξεκινώ αυτή τη συζήτηση, λέει ο πολιτικό αναλυτή Χαϊκάν Χακάν Μπαϊραχτσί. Όταν έρθει η ώρα, η Τουρκία θα κλείσει τον ανοιχτό λογαριασμό για τα νησιά, όταν θα είναι έτοιμη η Τουρκία, λέει και ο δημοσιογράφο Τουρκάι Γιουλέρ. Δηλαδή, τι λέτε, πω η Τουρκία θα κάνει εισβολή στα νησιά, λέει ο Χακάν. Φυσικά και θα εισβάλλουμε στα νησιά. Είναι δυνατόν να υπάρχουν νησιά που βρίσκονται κάτω από τη μύτη μα, απάντησε κοινικά ο Γιουλέρ. Λοιπόν, το Ισραήλ είχε μια θαυμάσια τακτική αυτή του προληπτικού πλήγματος που το οδήγησε ενώ είχε τόσο μικρή εδαφική έκταση να νικήσει όλα τα γειτονικά του κράτη υπεράριθμα και πανίσχυρα. Εξοπλισμένα τα νίκησε μέσω του προληπτικού πλήγματος. Δεν λέω τίποτα, αυτά θεωρώ ότι τα εξετάζουν ή η η μας, η επιτελής μας, η ελληνική κυβέρνηση όταν είναι εκπεφρασμένη η απειλή από τον πρόεδρο της Τουρκίας, το είπε προχθές, ότι φτάνουν οι πυραυλοί του την Αθήνα και φυσικά μέχρι τον τελευταίο Τούρκο δημοσιογράφο και αναλυτή. Από εκεί και πέρα, όπω έχω πει, όχι. 2005 φτάνουν σε ολόκληρη την τουρκική επικράτεια μέχρι Γεωργία και Αρμενία. Είναι υπό το έλεος τους και οι αεροπορικές βάσεις στα, στην Ανατολική Τουρκία, στην κόκκινη μιλιά που έλεγαν κάποτε, του Μπατμάν και του Ντιγιάρμπακη. Ε, φυσικά ελπίζουμε μέχρι την τελευταία ώρα να επικρατήσει η λογική διότι δεν υπάρχει μεγαλύτερος παραλογισμός από τον πόλεμο όπως βλέπουμε και στα θέατρα των επιχειρήσεων της Ανατολικής Ευρώπης τελευταία. Από την άλλη ως έσχατη λύση όταν ο επιβουλέας πάει να κάνει πράξη τις απειλές του τότε θα εκείνη, αλλά από την περιφερειακή δύναμη άξια διάδοχο της αρχαίας Ελλάδας και της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτά προς το παρόν, μην ξεχνάτε να κάνετε like και εγγραφή στο αγαπημένο σας μέσο. Καλή συνέχεια σε όλους!